Επιστρέψαμε λοιπόν και από τα γήπεδα και τον Ροναλντίνιο. Πάμε σε άλλες βάσεις, σε άλλα γευστικά ταξίδια και σας μιλήσαμε για τα Ηνωτικά 2018 εδώ στο Ηράκλειο. 10 με 12 λοιπόν του Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Και είναι χαρά μας κάθε φορά να φιλοξενούμε και να συζητάμε γύρω από αυτό το θέμα και αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει και όμορφη διάδραση και μέσα. Μιλάμε για την 11η συνεχή χρονιά που πραγματοποιούνται τα Ηνωτικά και κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη, τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωποιών Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε ξανά για άλλη μια φορά που σε έχουμε κοντά μας και που αυτό το η προσπάθεια και το συνεχώς comeback με τα καινούργια κρασιά, με τις καινούργιες σοδιές και η εξωστρέφεια που διακρίνει την Ένωση Ηνωποιών και της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και της Κρήτης μας δίνει την αφορμή να μιλάμε για πρόοδο, εξέλιξη και ωραία προϊόντα που γεννάει η μάνα γη. Προσπαθούμε να σας έχουμε σε εγρήγορση. Και καλά κάνετε, μας αρέσει αυτό. Αλλά υπάρχει και λόγος γι' αυτό, οπότε ήρθε πάλι ο καιρός να μιλήσουμε για τα Ηνωτικά. Όντως η 11η έκθεση που οργανώνουμε πια, πάει καιρός που ξεκινήσαμε, στο ΔΕΚ, στις Γούρνες, αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο. Και Νίκο, έγινε πια θεσμός, έχει γίνει στη συνείδηση του κόσμου μια αγαπημένη συνήθεια, έρχεται με λαχτάρα να δοκιμάσει τις καινούργιες σοδιές, τα καινούργια κρασιά και να πάρει καινούργιες πληροφορίες γύρω από το κρασί? Είναι ένα ραντεβού που το περιμένει ο κόσμος, ο ενόφυλος και ο επαγγελματίας, έχει καθιερωθεί στη συνείδησή του, το έχουμε και εμείς προβάλλει και αναπτύξει όσο γίνεται, με την έννοια ότι κάνουμε μεν το Ηράκλειο, κάνουμε όμως και τα Χανιά σε 15 μέρες από τώρα. Έχει καθιερωθεί πλέον στην Αθήνα να το κάνουμε κάθε Νοέμβριο. Οπότε είναι μια έκθεση η οποία τρεις φορές τουλάχιστον το χρόνο θα ακουστεί και θα έχει κάτι να δώσει στο κοινό. Είναι η ευκαιρία, διότι από τον τελευταίο τρίγο είναι η περίοδος που τα κρασιά πλέον είναι έτοιμα, είναι εμφιαλωμένα, οι καινούργιες σοδιές. Άρα έχουμε κάτι να δείξουμε στον κόσμο και σε επίπεδο νέου προϊόντος ή νέα σοδειάς, να το πούμε πιο σωστά. Ήταν καλή χρονιά το 2017. Ήταν καλή είχε χρονιά. Είχε χιονιάδες, είχε πολύ νερό σε σχέση με το χειμώνα που διανύουμε. Ήταν πολύ περίεργη η χρονιά, διότι ξεκινήσαμε από νωρίς με υψηλές θερμοκρασίες, Μάρτιο, Απρίλιο. Είχαμε αρκετό νερό μέσα στο καλοκαίρι, φοβηθήκαμε αρκετά, για να είμαι ειλικρινής, για τη σοδιά του 2017 και πόσο περισσότερο δε διότι βγήκαμε από μια σοδιά του 2016 που είναι αστείο τώρα να μιλάμε για σοδιές και για ποιοτική διαβάθμιση, αυτό που οι Γάλλοι λένε το μιλεζίμ, διότι ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε καθόλου στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια. Ενώ τώρα πλέον μιλάμε για καλή, μέτρια, πολύ καλή σοδιά. Η σοδιά του 2016 είχε καταγραφεί σαν μία από τις καλύτερες σοδιές στα τελευταίες δεκαετίες. Και βέβαια, βγαίνοντας από μία σοδιά του 2016 που ήταν πάρα πολύ καλή, έχεις πάντα το άγχος τι θα κάνεις το 2017, να είσαι τουλάχιστον εξίσου καλός με το 2016. Αν τελικά, όχι να το ξεπεράσεις. Αν όχι να το ξεπεράσεις, ναι. Μπορείς να τον προβλέψεις όμως τον καιρό, είναι δεν στοιχείο μπορείς. Απρόβλεπτο. Όχι, όχι. Και τελικά το 2017, με όλη αυτή την ξηρασία στην αρχή, με τους χιονιάδες μετά, με τις έντονες φρογοπτώσεις, ακόμη και την περίοδο του τρίγου, έδωσε καλά κρασιά. Μας έχεις φέρει ένα δείγμα και θα δοκιμάσουμε. Ναι, έδωσε καλά κρασιά. Έδωσε μια εξαιρετική χρονιά τελικά. Πολύ, πολύ ισχυρή χρονιά. Με καλά επίπεδα σε αλκοολικούς τίτλους, με πολύ καλές οξύτες στα λευκά κρασιά, ιδίως που μας ενδιαφέρει. Μια πολύ καλή ποιοτική, πολύ καλή ποιοτική χρονιά. Είχαμε, το χαρακτηριστικό απλά ήταν ότι είχαμε χαμηλότερη παραγωγή. Γιατί είχαμε αμπέλια τα οποία είχαν περονόσπορο, είχαμε αμπέλια τα οποία αντιμετωπίσαν προβλήματα, αλλά το σταφύλι το οποίο ήταν προβληματικό, να το πω έτσι, παρέμεινε στο αμπέλι, δεν προχώρησε στο ηνοποιείο. Ό,τι ηνοποιήθηκε όμως ήταν καθαρό, ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Ναι. Όσον αφορά τις ημερομηνίες, είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10, 11 και 12 του μήνα. Σωστά. Να πούμε λίγο και στον κόσμο για να καταλάβει τι θα περιλαμβάνει η έκθεση, τι έχουμε να περιμένουμε και σε ποιους απευθύνεται. Λοιπόν, ενώ αν συγκεκριμένες μέρες για επαγγελματίες ή ανοιχτό προς το κοινό. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Την Παρασκευή ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9. Την Παρασκευή, Σάββατο. Συγγνώμη, το Σάββατο. Το Σάββατο, βιάζομαι. Την Κυριακή είμαστε από τις 11 μέχρι τις 8. Και Σάββατο και Κυριακή είναι για όλο τον κόσμο. Τη Δευτέρα την κρατάμε αποκλειστικά για τους επαγγελματίες. Είναι μία μέρα ούτως ή άλλως εργασίας για τους υπόλοιπους. Οι επαγγελματίες είναι συνήθως οι ξενοδόχοι και εστιατόρες
που είτε τα ξενοδοχεία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά προετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο. Πολλά εστιατόρια τη Δευτέρα είναι κλειστά, οπότε το εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να δουν τις νέες ετικέτες, τους παραγωγούς κλπ. Άρα τη Δευτέρα είναι μόνο για τους επαγγελματίες της εστίασης. Ναι. Τους έχετε ετοιμάσει και κάποιο extra event, κάτι ενημερωτικό πέρα από τη γευστική δοκιμή? Υπάρχουν δύο ενέργειες που όμως στοχεύουν στον τεχνικό και στον εινολόγο ουσιαστικά, που είναι λίγο πολύ εσωτερική, αν θέλετε, αυτή η διαδικασία για το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Την Δευτέρα το βράδυ όμως κάνουμε ένα σεμινάριο και μία παρουσίαση που έχει να κάνει με τη σύνδεση μεταξύ του κριτικού κρασιού και του τουρισμού. Είναι ο τουρισμός. Αυτό γίνεται καταρχήν σε συνεργασία με τους ξεναγούς, με το σύνδεσμο των ξεναγών Κρήτης και Θήρας, και από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Όλα αυτά βρίσκονται στο www.winesofcrete.gr, το πρόγραμμα, οι εγγραφές, απαραίτητη προεγγραφή φέτος για να μπούμε στην έκθεση, διότι είναι το εισιτήριο πλέον ηλεκτρονικό, μπαίνουμε με ένα barcode. Όποιος δεν τα έχει καλά με τα συστήματα αυτά, θα τον βοηθήσουμε στη γραμματεία στην είσοδο, αλλά όποιος ασχολείται με αυτά θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, κάνει προεγγραφή στο σύστημα και απλά γλιτώνει και το χρόνο αναμονή στην είσοδο. Απλή διαδικασία, μην τους τρομάξουμε και τους αποθαρρύνουμε. Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο επιλέξει αυτόν τον τρόπο φέτος. Να βοηθήσουμε λίγο την είσοδο, να μην περιμένει ο κόσμος την είσοδο, να μπαίνει πιο εύκολα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Νίκο, Μιλιαράκη, να πω και το επίθετο για άλλη μια φορά να εντυπωθεί και στον κόσμο, είναι ο τουρισμός και τα τελευταία χρόνια στρέφεστε πολύ δυναμικά προς αυτή την προσπάθεια. Έχετε καλέσει μέτρα από δημοσιογράφους να ξεναγηθούν, να δουν τις ομορφιές του νησιού και να δοκιμάσουν κριτικά κρασιά. Είναι ένα δυνατό μπραντ, ένα άσος στο μανίκι μας που αξίζει σαν περιφέρεια, σαν Κρήτες να εκμεταλλευτούμε? Είναι κάτι το οποίο αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Αγγίζει πολλές στρατηγικές ανάπτυξης τουρισμού, είτε αυτό λέγεται city break για το Ηράκλειο, είτε αυτό λέγεται ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού για την Κρήτη, είτε αυτό λέγεται προώθηση και ανάπτυξη της επισκεψιμότητας στα εινοποιεία. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι το έχουν εξελίξει απίστευτα πολύ και έχουν δει τεράστια ωφέλη και μια άνθηση οικονομική στον πρωτογενή τομέα. Γενικά είναι μια τάση παγκόσμια αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσεις ένα ρεύμα εινοτουριστικό και εγώ θα έλεγα και εινογαστρονομικό. Θα πρέπει καταρχήν να είσαι ένα αναγνωρισμένο προϊόν. Η δουλειά η οποία έχει γίνει την τελευταία 15ετία πια έχει φέρει το αποτέλεσμα αυτής της αναγνωρισιμότητας του κριτικού κρασιού, άρα πλέον μπορούμε πολύ πιο εύκολα να μιλήσουμε και για εινοτουρισμό, με την έννοια ότι ο άλλος έχει λόγο να έρθει στην Κρήτη για να δοκιμάσει κρασιά της Κρήτης, αφού έχει μάθει ότι υπάρχουν πολύ καλά κρασιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Άρα το ένα χέρι, αν θέλεις, βοηθάει το άλλο και προχωράνε παράλληλα όλα αυτά τα πράγματα. Είναι όμως, εγγράφεται σε μια γενικότερη στρατηγική επίσης της ανάπτυξης της τουριστικής του νησιού, διότι βοηθάει πάρα πολλούς κλάδους και μην ξεχνάμε το γαστρονομικό κομμάτι στην Κρήτη είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, είναι καταρχήν ανακαλύπτει ο τουρίστας ένα μαγικό τόπο, πανέμορφα τοπία, αμπελοτόπια με ιδιαίτερη αισθητική, αλλά θα φάει και τα τυριά σου, θα δοκιμάσεις την ταβέρνα σου και θα πιει και τα εξαιρετικά κρασιά σου. Δεν ανοίγεις και το κρασάκι όση ώρα μιλάμε να δοκιμάζουμε? Ότι πολύ πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχαμε από ένα μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό, το Vine Pair, τις 10 περιοχές του κόσμου που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εινοτουριστικά για το 2018. Και ήταν η Κρήτη ανάμεσα. Μία από τις 10 περιοχές και η μοναδική ελληνική ήταν η Κρήτη. Μπράβο μας. Είναι σημαντικό να συγκαταλεγόμαστε έτσι παγκοσμίως σε τέτοια επίπεδα. Εγώ αναρωτιόμουν για τον κόσμο που παρακολουθεί. Πολλές φορές, όταν σας φιλοξενούμε, δίνετε κάποιες συμβουλές, γιατί πίνουμε, δοκιμάζουμε, όμως δεν πάμε για να πιούμε, ούτε πίνουμε ενώ γνωρίζουμε ότι θα οδηγήσουμε. Πηγαίνουμε, δοκιμάζουμε και στο τέλος το αφήνουμε το εκάστοτε κρασί. Ναι. Είναι συγκεκριμένες κάποιες συμβουλές, θέλω τώρα να μας δώσετε, κύριε Μιλιαράκη. Δοκιμάζουμε μόνο λευκά κρασιά, για παράδειγμα? Δοκιμάζουμε λίγο από όλα? Και το λέω περισσότερο για τον κόσμο που ίσως να έχει ναι μεν το ενδιαφέρον, αλλά να μην είναι τόσο εξοικειωμένο στη διαδικασία αυτή.
καταρχήν σίγουρα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα. Αν αυτό το, η επίσκεψή μας είναι μία μέρα, θα μπορεί να είναι και δύο μέρες. Αν είναι μία μέρα, μπορούμε να επιλέξουμε να ξεκινήσουμε με τα λευκά κρασιά και στη συνέχεια να δοκιμάσουμε τα ροζέ και τα κόκκινα και στο τέλος να αφήσουμε τα γλυκά. Χωρίς να τα μπερδεύουμε. Χωρίς να τα μπερδεύουμε. Μην πηγαίνουμε μπρος-πίσω, διότι στο τέλος δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που δοκιμάζουμε. Μπλοκάρεις όλους τους γευστικούς κάλικες. Επίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μία μέρα να δοκιμάσεις 300-400 διαφορετικά κρασιά. Έτσι, δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να το κάνει ουσιαστικά. Οπότε θέλει ή κάποιες παύσεις ενδιάμεσα ή να κάνουμε μια προετοιμασία στο τι θέλουμε να δοκιμάσουμε. Δηλαδή, μπορεί να επιλέξουμε ότι θέλω να δοκιμάσω μόνο λευκά κρασιά αρχικά και να δοκιμάσω μόνο βιδιανά. Ή να δοκιμάσω βιδιανά και βιλάνες. Ή βιλάνα, βιδιανά και έθρα ψαθύρι. Με φοβεύουμε λοιπόν. Ναι, να έχουμε ένα σύστημα. Να έχουμε ένα σύστημα. Δεν καταπίνουμε. Ξέρω ότι αισθητικά μπορεί να μην είναι πολύ όμορφο, αλλά τα πτυελοδοχεία τα έχουμε για αυτό το σκοπό. Και διότι καταρχήν, αν βγείτε 30 διαφορετικά κρασιά, θα πρέπει να σας βοηθήσουμε να βρείτε την πόρτα για να βγείτε έξω. Και δεν θα χρειαστεί τον barcode εκεί, κύριε Μηγιαράκη. Κατά δεύτερον, δεν πρέπει να οδηγήσουμε. Οπότε, παντού υπάρχουν αυτά, οπότε αδειάζουμε. Σε όλα τα τραπέζια ποτήρι υπάρχουν δύο πτυελοδοχεία, τα οποία αδειάζουμε και αυτό το οποίο βάζουμε στο στόμα μας μπορούμε να το φτύσουμε, να μην το καταπιούμε. Αυτό είναι καταρχήν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και για να προχωρήσουμε στο επόμενο, κρατάμε πάντα ένα ποτήρι, το οποίο το χρησιμοποιούμε για όλα μας τα κρασιά. Εάν τώρα έχουμε δύο μέρες, μπορούμε να πούμε ότι μία μέρα κάνουμε τα λευκά και την μία άλλη μέρα κάνουμε τα κόκκινα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εκτός από το κλασικό ωραίο ποτήρι της δοκιμής, το διάφανο, μας έφερες αυτά τα εξαιρετικά ντιζαϊνάτα, ολόμαυρα, μίνιμαλ ποτήρια. Ναι, είπα λίγο να σας συντριγκάρω σήμερα. Καινοτομείτε, είναι μοντερνιά, τι είναι αυτό κύριε Νίκο? Αυτά είναι λοιπόν μαύρα ποτήρια, τα οποία μας βοηθά, μάλλον μας δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε ένα κρασί χωρίς να έχουμε την αίσθηση της όρασης. Τώρα δεν το παίξαμε σωστά το παιχνίδι εδώ, διότι είδατε τι σερβίραμε, αλλά αν δεν δείτε και το χρώμα του κρασιού που θα σας σερβίρω, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία να μην τα περιμένουμε. Το βλέπουμε δυστυχώς το ποτήρι που έβαλες για να δεις ότι είναι εντάξει κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να εστιάσουμε είναι ότι υπάρχει η όραση, υπάρχει η οσμή, υπάρχει η γεύση, υπάρχει η επίγευση. Παιχνίδι αισθήσεων. Ακριβώς. Παίζοντας λοιπόν με μία αίσθηση λιγότερη, μπορεί και να σας παραπλανήσουμε, αλλά μπορείς και να χάσεις λίγο την ισορροπία σου μεταξύ των πραγμάτων που δοκιμάζεις. Αυτό το κάνουμε συνήθως σε κάποιες γευσηγνωσίες, είτε μεταξύ μας, είτε μπορεί να έχει γίνει ένα παιχνίδι για να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα μεταξύ των κρασιών. Αλλά απλά ήθελα να δώσουμε λίγο το στίγμα ότι όλα παίζουν το ρόλο τους. Ένα καθαρό λευκό κρασί θα σου δώσει το ένασμα για να προχωρήσεις, να δοκιμάσεις και να δεις τα υπόλοιπα βήματα που θα ακολουθήσει την γευσηγνωσία σου, ενώ εάν είναι θολό ή αν είναι πολύ κυτρινισμένο, θα σου δώσει το στίγμα ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Εδώ τώρα αυτό δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, το χρώμα δεν βλέπουμε αν είναι καθαρό, αν είναι θολό. Το βλέπετε μόνο στο ποτήρι μου. Το μυρίζεις. Αυτό που λένε όμως ότι όταν δεν έχεις την μία αίσθηση, οι άλλες μοιραία προκύπτουν και είναι πολύ πιο έντονες. Δεν βοηθάει εδώ στην περίπτωση, γιατί για παραπλάνηση πιθανότητα μιλήσαμε. Αλλά. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι με μία δοκιμή θα πετύχουμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι νιώθεις λίγο ότι σου λείπει κάτι. Σου λείπει κάτι στο σύνολο. Λοιπόν, δοκιμάζουμε ένα λευκό κρασί του 17, φρέσκο κρασί. Είναι ένα βιδιανό, είναι κριτική ποικιλία που έχουμε μιλήσει και γράψει πολύ για αυτήν. Είναι φρέσκο, είναι του 2017. Είναι ένα κρασί το οποίο αρχίζει να ξεδιπλώνεται, η αλήθεια είναι. Είναι ένα κρασί το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα στο χρόνο και νομίζω ότι θα αρχίσει να είναι στα πολύ καλά του από τον ερχόμενο Μάιο, Ιούνιο και μετά. Διότι και το κρασί θέλει το χρόνο του για να ανοίξει, να δώσει τα αρώματά του, να είναι έτοιμο. Ακόμα και το λευκό. Ναι, και κυρίως το λευκό. Διότι το λευκό έχουμε μια τάση να το πίνουμε πάντα πολύ φρέσκο. Mm-hmm. Υπάρχει μια τάση της αγοράς να ζητάει την τελευταία σοδιά όσο πιο σύντομα γίνεται. Οπότε, έχοντας τρίγω το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, βλέπεις ότι περίπου Δεκέμβριο, μήνα, αρχίζουν να εμφανίζονται τα νέα κρασιά, τουλάχιστον ό,τι αφορά τα λευκά. Αυτό γιατί το ζητάει η αγορά? Διότι θέλουμε το πολύ φρέσκο, θέλουμε το πολύ αρωματικό και αυτό δεν είναι πάντα σωστό, διότι όλες οι ποικιλίες δεν έχουν την ίδια εξέλιξη και δεν είναι όλα έτοιμα δύο μήνες μετά την παραγωγή τους. Οπότε ενδεχόμενα ένα κρασί το οποίο φρέσκο θα δοκιμάσουμε να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που μετά από κάποιους μήνες θα απελευθερώσει άλλα αρώματα και ίσως
πιο όριμο, να είναι πολύ πιο καλό, πολύ πιο μεστή είναι, θα είναι πιο γεμάτο, θα είναι πιο μεστό, θα είναι πιο πλούσιο και θα έχουμε όλα του τα στοιχεία. Ενώ τώρα σε ένα πολύ φρέσκο κρασί έχουμε καταρχήν τα αρωματικά του που είναι πάρα πολύ έντονα. Έντονα και όντως αυτό το κρασί που μας άνοιξες έχει ένα μπουκέτο αρωμάτων μοναδικό. Το χαρακτηριστικό του Βιδιανού είναι απλά ότι έχουμε χαρακτηριστικά αρωματικά στοιχεία, αλλά έχουμε ένα κρασί με όγκο, με λιπαρότητα, ακόμα και αν δεν είναι ένα κρασί το οποίο έχει εινοποιηθεί ή έχει περάσει από βαρέλι. Έχουμε πολύ καλές οξύτητες φέτος, επίσης, άρα αυτό το λεμονάτο στοιχείο που σας μένει στο στόμα είναι πολύ δροσερό. Έχει λεμονάτο, κίτρο. Και όσο θα μιλάμε θα δείτε ότι η επίγευση παραμένει στο στόμα, δηλαδή μετριέται σε δευτερόλεπτα και είναι πολλά τα δευτερόλεπτα. Πες μας λίγο για την κουζίνα μας. Η κουζίνα και της Κρήτης και της Ελλάδας έχει μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές πάπου προς πάπου, έχει υπέροχα λαδερά, έχει ωραία ψητά, έχει θαλασσινά και ψάρια. Ένα τέτοιο κρασί, με τι θα ονειρευόσουν να το απολαύσεις? Γενικά θα λέγω και τα κρασιά μας είναι πολύ φιλικά με το φαγητό. Δηλαδή είναι κρασιά τα οποία έχουν όγκο, έχουν τη λιπαρότητα, έχουν τη δυνατότητα να παντρευτούν με τα πιάτα μας. Κατά ένα παράξενο τρόπο θα έλεγα επίσης ότι οι παραδοσιακές γεύσεις, για παράδειγμα της Κρήτης, συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία με τις τοπικές ποικιλίες. Είχε όμως επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια και όλος ο κόσμος στο εξωτερικό ήξερε για το ελληνικό ουζάκι και τη ρετσίνα. Πόσο κόπο κάνατε να πείσετε ότι κάνετε πολύ σοβαρή δουλειά η Ινοποιή, ότι εμφιαλώνετε εξαιρετικά και σε πολλές περιπτώσεις βραβευμένα κρασιά και αξίζει να τα δοκιμάσουν, να τα ανακαλύψουν και να προτιμήσουν τελικά εμφιαλωμένα κρασιά? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο κάθε Ινοποιός από τη μεριά του προσπαθεί να αναδείξει το προϊόν του και τη δουλειά που κάνει. Το ότι συλλογικά το κάνουμε εδώ και 11 χρόνια περίπου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η δουλειά είναι πολύ. Μας ξεπερνάει καμιά φορά, μπορώ να πω, αλλά είναι συνεχής, επαναλαμβανόμενη, με μία τακτική και ένα στόχο. Επομένως, γι' αυτό έχουμε αρχίσει και αναγνωριζόμαστε πλέον. Και αναγνωρίζεσαι και σαν προϊόν, σαν κρασί δηλαδή, αναγνωρίζεσαι και σαν προορισμός, σαν ινοτουριστικός προορισμός. Έχουμε βοηθηθεί από όλες τις μεριές. Είναι γεγονός ότι και το Υπουργείο και η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο υποστηρίζει αυτή τη δραστηριότητα, τη βοήθεια. Μας υποστηρίζουν όλοι οι χορηγοί οι οποίοι είναι μαζί μας κατά τη διάρκεια των εκθέσεων αυτών και πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και είναι ωραίο μήνυμα αυτό που λέτε, κύριε Μηλιαράκη, μέσα από τη συλλογικότητα αλλάζουν πράγματα. Γιατί ναι, ατομικά και μεμονωμένα Σε αντιμετωπίζουν, ναι, και διαφορετικά. Σίγουρα όταν μιλάς για Κρήτη και μιλάς για 30 εινοποιεία, έχεις άλλο ειδικό βάρος από ότι όταν είμαστε 2 ή 3 εινοποιεία να μιλάμε μεμονωμένο ο καθένας από τη μεριά του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σαν επιστέγασμα όλο αυτό είναι ότι όλα τα εινοποιεία τα οποία ξεκινήσανε εξακολουθούν να είναι στην ίδια προσπάθεια, βλέπουν το αποτέλεσμα και ουσιαστικά αυτοβοηθούμαστε. Δηλαδή πρώτα βοηθάμε εμείς τον κλάδο και τα προϊόντα μας και μετά όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν την προσπάθειά μας. Ραντεβού λοιπόν για όλους εμάς που αγαπάμε το καλό ελληνικό κρητικό κρασί το Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα, 10, 11 και 12. Η απλή θνητή και οι επαγγελματίες τη Δευτέρα. Εκθεσιακό κέντρο Κρήτης. Σωστά. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε μία εινοχώ η οποία κάθε ώρα θα κάνει ένα tour σε εινοποιεία που θα είναι εκθέτες. Κάθε ακριβώς μία επίσκεψη σε 4 ή 5 εινοποιεία με ένα θεματικό σκοπό ο οποίος είναι κυρίως γεωγραφικός. Άρα εινοποιεία των Δαφνών, των Πεζών, των Χανίων και πάει λέγοντας, δοκιμάζοντας και γνωρίζοντας τον εινοποιείο από κοντά. Γίνεται η προεγγραφή και αυτό στο site και επιτόπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ωραία αφήσα για άλλη μια χρονιά. Μπράβο σας. Λοιπόν, στο ποτήρι μας όλη η Κρήτη και οι κριτικοί αμπελώνες. Και εμείς θα περάσουμε τώρα σε σύντομες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε κοντά σας για να σας δείξουμε αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Πώς να κάνετε αποκριάτικες στολές μόνοι σας.